Απευθυνόμαστε σε όλους όσους βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα στους αγώνες για να σωθεί το μεροκάματο, η δουλειά, που μαζί δυναμώσαμε την αλληλεγγύη για να κρατηθεί όρθια η εργατική λαϊκή οικογένεια. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους λένε «Ως εδώ φτάνει, μη παρέκει». Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους όσους ξέρουν ότι τα μνημόνια δεν τελείωσαν, ότι είναι εδώ και βασιλεύουν οι αντιλαϊκοί νόμοι, οι πετσοκομμένοι μισθοί, οι πετσοκομμένες συντάξεις, τα μειωμένα εργατικά δικαιώματα, οι κουτσουρεμένες δαπάνες για την υγεία και την παιδεία, για τα ανύπαρκτα έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως με τραγικό τρόπο βίωσε ιδιαίτερα ο λαός της Αττικής, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, το καλοκαίρι με τις φωτιές στην Αττική ή λίγο καιρό νωρίτερα με τις πλημμύρες στο Μάτι, τις πλημμύρες στη Μάνδρα της Αττικής, που φάνηκε καθαρά που έχουν, ότι έχουν γραμμένοι στα παλιά τους τα παπούτσια την προστασία της λαϊκής ζωής, της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Ιδιαίτερα απευθυνόμαστε σε όσους δεν ανέχονται το ξέπλυμα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού που ξετσίποτα κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Απευθυνόμαστε σε όσους δεν ανέχονται να κόβει βόλτες ο Αμερικανός πρέσβης από Υπουργείο σε Υπουργείο, σε Δήμους και Περιφέρειες και να κανονίζει μαζί με τους τοπικούς άρχοντες, τα τοπικά κρατικά στελέχη, τις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε αυτούς που πίστεψαν στις διακηρύξεις και τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, που του έδωσε αυτός ο κόσμος και πρώτη και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Παρόλες τις προειδοποιήσεις μας ήδη από το 2012 του κόμματος, που στο όνομα της αριστερής κυβέρνησης τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφερε τις πιο βρώμικες υπηρεσίες στο μεγάλο κεφάλαιο ενάντια στο λαό, μαγαρίζοντας έτσι και την έννοια της αριστεράς. Απευθυνόμαστε σε αυτούς που ξέρουν πως η νατοϊκή αμερικανόστροφη αριστερά δεν είναι αριστερά. Απευθυνόμαστε και σε αυτούς που δεν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ, αλλά θέλουν και μπορούν να μας εμπιστευτούν σαν μια δύναμη αγώνα και διεκδίκησης. Σε αυτούς που έχουν έρθει σε επαφή και έχουν μάθει τα βήματα που έχουν γίνει σε περιοχές που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι και δημοτικές αρχές με τα δικά μας ψηφοδέλτια, τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε και λέμε, η μάχη θα είναι ενιαία. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι, αφού η επίθεση που δέχεται ο λαός στα δικαιώματά του είναι ενιαία? Μπορεί, ας πούμε, να ξεχωρίσει κάποιος την επίθεση που δέχεται στο μεροκάματο με την επίθεση στον ελεύθερο χρόνο κάθε οικογένειας, η οποία είναι αναγκασμένη να υποκαθιστά την κρατική μέρημνα, αναγκασμένη η ίδια η οικογένεια να προσέχει ηλικιωμένους, να διαβάζει τα παιδιά υποκαθιστώντας το ρόλο που θα έπρεπε να έχει το σχολείο, το οποίο υποβαθμίζεται, δηλαδή εμπορευματοποιείται, όποιος έχει να πληρώσει μαθαίνει.